σας. Σήμερα η ώρα είναι 6 παρά 20. Ξεκίνησα το vlog έχοντας τελειώσει όλες μου τις δουλειές. Δεν σας έχω ξεκινήσει από το πρωί. Παράξενη μέρα σήμερα. Θα πάω να κάνω μία μάσκα στο πρόσωπό μου και μετά θέλω να σας μιλήσω για τον Carlos Daniel Bracho. Λοιπόν, έβαλα την από την Youth Lab Thirst Relief Mask, γιατί τώρα που είναι, που έχει κρύο έξω, αφυδατώνεται πάρα πολύ εύκολα το πρόσωπό μου και τα air condition και όλα αυτά δεν βοηθάνε. Επιστρέφω στο θέμα του Carlos Daniel Bracho. Όποιος έχει δει το Παολίνα η Σφετερίστρια και τα σχετικά, να μου σχολιάσει από κάτω για να σχολιάσουμε πόσο μπετόβλακας είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχάς έχει ζητήσει από όλες τις γυναίκες που παίζουν στη σειρά να τον παντρευτούν, συμπεριλαμβανομένες και τις ξαδέρφεις του. Αυτός όλες τις θέλει, αλλά τη γυναίκα τη θέλει αγνή και δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδιά, δεν. Επίσης πιστεύω πως είναι παντελώς ηλίθιος σαν άνθρωπος. Σαν χαρακτήρας βασικά, γιατί σαν άνθρωπος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω γιατί έχω εκνευριστεί τόσο πολύ. Μισό λεπτό να βάλω 10 λεπτά για τη μάσκα. Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω εκνευριστεί τόσο πολύ, αλλά είναι κάποιοι χαρακτήρες που μου τη δίνουν στα νεύρα. Σήμερα έχουμε κλείσει εισιτήρια για να πάμε να δούμε το Δίπλα στη Θάλασσα με την Αντζέλινα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ, το οποίο νόμιζα πως είναι... μου θύμισε πάρα πολύ ένα βιβλίο που έχω διαβάσει και νόμιζα πως αυτό είναι το βιβλίο, το κάνανε ταινία. Δεν είναι τελικά. Αλλά μου θυμίζει πολύ ένα βιβλίο που έχω διαβάσει. Foundation. Concealer. Πούδρα. Bronzer. Highlighter. Ρούζ. Φρύδια. Eyeliner. Μάσκαρα. Βάφτηκα λοιπόν και τώρα τι θα κάνω, τίποτα. Τίποτα, δεν θέλω να κάνω κιόλας τίποτα, θέλω να κάτσω και να κοιτάω τον τοίχο. Ήρθε η ευτυχία και με πήρε, κλασικά, και πάμε τώρα στο μολ. Και τόση ώρα είχε χάσει τα γυαλιά της, αλλά τα βρήκαμε. Θέλω να δω αν μου πάνε τα γυαλιά σου. Σε όλους πάνε τα γυαλιά μου. Σάσι. Σάσι, σάσι. Είναι πολύ μικρά. Πάμε να δούμε τι θα φάμε. Εγώ διψάω πιο πολύ. Κάθε φορά που έρχομαι στο mall θέλω να φάω KFC. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Με πιάνει ένα πράγμα και θέλω να φάω KFC. Τα μυρίζω. Τι θες να φας, ευτυχία? Ευτυχίες! Ευτυχία! Ευτυχία! Φτάσαμε στα παιχνίδια. Έκατσα. Αυτό είναι το φαγητό μας. Egg fried rice. Εγώ έχω... Πού είναι, ποια είναι δική μου? Αυτή είναι δική σου, Γλυκό ξινή της ευτυχίας. Και η δική μου sweet tea. Πες ποια είσαι. Είμαι η Βένια Βδέου. Η Βένια. Και παρακολουθώ τη Μάρα. Τι έχω πάρει να πάω. Και τι έχω πάρει να πιω. Ξεχνάω ότι εκεί πέρα είναι η κάμερα. Εδώ. Λοιπόν, γνώρισα τρεις από εσάς σήμερα.
τη Βένια, τη Δήμητρα και τη Μαριτίνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχεστε να μου μιλήσετε. Και εντάξει, εσύ, στα Village συνέχεια πετυχαίνω κάποιον. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι μαζευόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε. Δεν έχω τι να πω. Σημείο συνάντησης. Σημείο συνάντησης. Πιστεύω πως η ταινία που θα δούμε είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το πιστεύω. Μάλλον θέλω να το πιστεύω έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα. Εσύ τι λες? Έτσι μου λέγεις και για το άλλο. Για ποιο? Το προηγούμενο. Hunger Games. Ναι. Όχι ρε, για το Ζερί. Για το Ζερί Τιτσάνι. Εντάξει, Μανούσος Μανουσάκης ήταν, έπρεπε να το έχεις καταλάβει από πριν. Τελείωσε η ταινία που είδαμε και θέλω να σας πω πως μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα κριτική στο IMDb που ήταν 5,2 στα 10, κάτι τρελό. Ενώ παιδιά η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία, την έχει σκηνοθετήσει η Ατζελίνα Τζολί. Και... τι ήθελα να πω, μου θύμισε πάρα πολύ Πολάνσκι, σαν να έχει επιρροές από Πολάνσκι, ειδικά το μαχαίρι στο νερό και ένα συγκεκριμένο πράγμα από τον Ένικο, που όποιος τα έχει δει, δεν θέλω να το χαλάσω, τέλος πάντων όποιος τα έχει δει θα καταλάβει. Είναι και καλά στη δεκαετία του 70 που ένα ζευγάρι πηγαίνει σε μια παραθαλάσσια περιοχή, σε ένα ξενοδοχείο, γιατί ο άντρας είναι συγγραφέας και θέλει να γράψει κάτι και η γυναίκα του έχει θέματα, το καταλάβετε στην πορεία. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σου άρεσε, ευτυχία? Πάρα πολύ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία ταινία, να πάτε να τη δείτε λοιπόν.